ξεπέρασε κάθε προσδοκία το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Καστοριάς, αφού για πρώτη φορά σε όλα τα χρόνια ύπαρξής του υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση μαθητικού δυναμικού, καθώς ο αριθμός των υποψήφιων καταρτιζόμενων που κατέφτασαν από διάφορα σημεία της χώρας ξεπέρασε τους 300, για την ακρίβεια 361, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, όπως βέβαια και για τις επελεγμένες ειδικότητες που λειτουργούν φέτος και είναι 14 στο σύνολό τους. Αυτό το γεγονός αποτελεί ρεκόρ, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε, δήλωσε μεταξύ άλλων ο διευθυντής του ΙΕΚ Καστοριάς, κύριος Απόστολος Τζότζης. Να πω ότι ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι συνήθως είχαμε συνηθίσει τελευταία χρόνια να γίνονται από 3 μέχρι 5 τμήματα. Έτσι φέτος γίνανε 9 τμήματα, καινούργιες ειδικότητες 9, γεμίσαν όλες, μείναν και παιδιά απ' έξω. Οφείλω να το πω σε κάποιες ειδικότητες, τουλάχιστον μαγειρικής, που έχουν μείνει απ' έξω από τα παιδιά που κάναν αίτηση, που είχαν κάνει αίτηση για επιλογής και ήταν επιλαχώντες. Μείναν κάποια άτομα έξω. Οι άλλες ειδικότητες μπορώ να πω ότι γέμισαν. Πόσοι φοιτητές είναι? Είναι 361 το σύνολο. Πολύ μεγάλος αριθμός. Για πρώτη φορά στο ΙΕΚ Καστοριάς. Ναι, όπως είπαμε. Τουλάχιστον από το 2000 και μετά, το 10, να σας πω ότι όταν ήρθα στο ΙΕΚ ήταν 7 άτομα, ένα τμήμα. Καταφέραμε 3 τμήματα, 5 τμήματα, 7 τμήματα που είχαμε φτάσει, αλλά το 14 δεν το περιμέναμε. Εδώ που τα λέμε, μέχρι 10 το περίμενα, αλλά όχι μέχρι 14. Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Καστοριάς είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, μα πάνω απ' όλα απορροφητικές για άμεση αποκατάσταση σαν χώρο εργασίας για τους νέους και τις νέες που τις επέλεξαν, και φυσικά αυτό είναι και το ζητούμενο. Καινούργιες ειδικότητες βλέπουν τα παιδιά και από άλλες περιοχές και έχουν έρθει στα ΙΕΚ πάλι. Βλέπουμε άτομα από το Μεσολόγγι, από την Άουσα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κατερίνη, από Κέρκυρα, από Νεάπολη, πάρα πολλά παιδιά έχουν έρθει στην Καστοριά. Προτίμησε την Καστοριά από την Κοζάνη, δεν ξέρω, πιθανόν ήταν οι ειδικότητες που είχαν επιλέξει. Και έχουμε αυτή τη στιγμή στο τρίτο εξάμεινο την ειδικότητα τεχνικών τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενία, συνεχίζει από πέρυσι. Την ειδικότητα μελισσοκομείας από πέρυσι. Αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ τρίτο εξάμεινο. Βοηθών βρεφονιπιοκόμων τρίτο εξάμεινο. Βοηθών εργοθεραπείας τρίτο εξάμεινο. Αυτές ήταν οι παλιές ειδικότητες περσινές που συνεχίζουν στο τρίτο και τέταρτο εξάμεινο, θα πάνε στο Φλεβάρι. Το πρώτο εξάμεινο, η ειδικότητα τεχνικός τεχνολογίας ενδύματος σχεδίαση μόδας, δεν το περιμέναμε να γίνει το τμήμα, πραγματικά όμως γίνεται, και από τα πρώτα μαθήματα που ξεκινήσαμε βλέπουμε ότι είναι ανελιπώς η φοιτησή τους, παρακολουθούν. Η ειδικότητα στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, είχε πολλά χρόνια να μπει αυτή η ειδικότητα στη διάρκεια της Καστοριάς. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρα σεφ, μια ειδικότητα που τη βάλαμε πρώτη φορά. Η ειδικότητα της βοηθός φαρμακείου, και αυτή γέμισε 31 άτομα. Νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, διασώστης πλήρωμα στενοφόρου, και αυτή, εδώ υπήρχαν και αιτήσεις από άλλους νομούς αρκετές, και αυτή γέμισε η ειδικότητα, 33 άτομα, δεν παίρνει άλλο. Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας καλοπισμού νυχιών και ορυχοπλαστικής, καινούργια ειδικότητα, δεν έχει ξαναμπεί στο ΙΕΚ Καστοριάς ποτέ. Και στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, που έκλεισε μία ειδικότητα πέρυσι, τώρα θα δώσουν τα παιδιά πιστοποίηση, το ξαναβάλαμε γιατί υπήρχε ζήτηση στην αγορά. Και τελευταία πάλι στο γεωργικό τομέα βάλαμε την ειδικότητα τεχνικός αμπελουργίας και εινολογίας. Το ξεκίνημα ήταν δυναμικό, όπως μας είπε ο κύριος Τζότζης, ενώ στην ερώτηση για το αν επαρκούν οι χώροι, μιας και ο αριθμός των υποψήφων καταρτιζόμενων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, η απάντηση από τον διευθυντή είναι, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στέγασης, έγινε ο κατάλληλος προγραμματισμός, κάποιες ειδικότητες να γίνονται στους ειδικούς χώρους εργασίας. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Την περασμένη Τετάρτη ξεκίνησαν τα μαθήματα. Υπάρχουν οι υποδομές για τη φοιτησή? Ναι, θα σας πω σε αυτό. Καθαρές αίθουσες στο επαγγελματικό λύκειο είναι 12. Οι ειδικότητες μας είναι 14. Έκανα το πρόγραμμα έτσι που να βρίσκονται 2 ειδικότητες καθημερινά σε χώρους εργασίας. Το νοσηλευτικό στο νοσοκομείο, το σχεδιαστή μόδας στο εργαστήριο, κοπτικής ραπτικής. Ανάλογα δηλαδή την ειδικότητα, τους βγάζω έξω το αισθητικής, έτσι ώστε να έχουμε επάρκεια στις αίθουσες και να μην έχουμε προβλήματα.
Οι γεωπόνοι θα βγαίνουν έξω με τους βιολογίας, συνολογίας, όπως και το μελισσοκομείας. Έχω κάνει ο καθένας το αντικείμενό του λίγο πολύ, κύριε Τζότζη, ναι, και στον χώρο που θα πρέπει να βρίσκεται. Σήμερα ολοκληρώσαμε και τις προσλήψεις των εκπαιδευτών. Ήδη τώρα έχει το πρόγραμμα τρέχει στην εντέλεια. Αν έρθετε ένα απόγευμα εδώ θα δείτε λαοθάλασσα, θα λέω εγώ, γιατί γεμίζει το προάβλιο κατά την ώρα που έρχονται. Που δεν είχαμε ποτέ θέμα πάρκινγκ, αντιμετωπίζουμε τώρα και εκτός του σχολείου θέμα πάρκινγκ το απόγευμα.